Να συνδέσω αυτό που θα αναγνώσω με κάποια προηγούμενα που έχουν υποθεί. Ακούστε. Η Γραφή, Καινή και Παλαιά Διαθήκη, είναι το βιβλίο που το διάβαζαν οι Άγιοι μαζί με το Ψαλτήρι, μόνο, σε μόνιμη βάση, χωρίς να διαβάζω κάτι άλλο, και Αγίους Εκκλησίας συναξάρι. Γραφή συναξάρι, Ψαλτήρι προσευχή. Και έγιναν Άγιοι πολύ μεγάλοι. Είναι η βασική τροφή της ψυχής. Δεν γίνεται χωρίς να έχουμε μελέτη της Γραφής να σωθούμε. Εφόσον γνωρίζουμε και γράμματα, πρέπει να ασχολούμε. Συνεπώς, η επανάληψη που μπορεί να γίνεται ορισμένες φορές, εκεί θέλω να μεταλήξω, γίνεται γιατί σταθεροποιεί τη γνώση και αγιάζει την ψυχή. Γίνεται ανακύκλωση στην ψυχή τροφής και χάρη Αγίου Πνεύματος. Αφού κρύβεται, λέει ο Χριστός, μέσα στις γραφές, πώς θα το κάνουμε. Δεν κρύβεται, τι κάνει. Και παρουσιάζεται όταν μελετάμε και του λέμε φώτισέ μας. Λοιπόν, θα μεταφερθούμε με το νου μας στον Πέτρο, τον Απόστολο και τον Ιωάννη, που έχουν, μάλλον, που ανέβαιναν στο Ιερό περί την ώρα την Ενάτη για να προσευχηθούν. Λοιπόν, και μας είναι γνωστό ότι το άπλωσε το χέρι ένας παράλυτος και του ζητά βοήθεια. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το θαύμα για τους εξής λόγους, τους χειγήσω. Περιμένει να του δώσουν, αλλά ακούει από τον Απόστολο Πέτρο. «Ω έχω, αυτό που έχω, τούτο συνδίδομη, αυτό και σου δίνω». Να το προσέξουμε. Τι του δίνει? «Εν το ονόματι Ιησού έγινε και περιπάτη». Στο όνομα του Ιησού και μόνο το όνομα. Λένε οι Άγιοι Πατέρες, το όνομα του Ιησού, με το όνομα του Ιησού Χριστού, μάστιζε τους πολεμίους. Χτύπα αλίπητα τους εχθρούς σου, το διάβολο. Χτύπα τους αλίπητα, μαστιγώνονται με το όνομα του. Η ασθένεια που είχε ο άνθρωπος ήταν μαστίγωμα του διαβόλου. Και εν το όνομα του Ιησού Χριστού έγινε και περιπάτη, άκουσε ο διάβολος, έγινε άφατος και σηκώθηκε και περπάτησε ο άνθρωπος. Όμως, δεν θα αναφέρουμε με ανάγνωση, κάποια άλλα θα διαβάσουμε. Πλήθος κόσμου ήταν. Και είδαν. Και μάλιστα αναφέρει η Γραφή ότι
κούνησε καλά τους γραμμένους και φαρισαίους το θαύμα. Αφού λέει πέστη ο χιλίαρχος, αυτός που ήταν στρατηγός του ναού, γιατί είχαν και στρατό που φυλάγει τον ναό οι Εβραίοι. Και έκανα παρέμβαση και έπρεσαν τα χέρια, του συνέλαβαν. Γιατί, σου λέει, αυτοί εδώ θα αλλάξουμε όλο το Ισραήλ με αυτόν τον τρόπο. Ο παράλυτος, λέει, έγινε έξαλλος. Δηλαδή, όταν λέμε έξαλλος, τόσο πολύ σάστησε από το θαύμα, που ήταν απροσδόκητο, περίμενε ελεημοσύνη και πήρε αυτό που δεν περίμενε ποτέ. Να έχουμε υπόψη μας ότι πιθανό να ζητάμε από τον Θεό και όντως ζητάμε. Μπορεί να ζητάμε κάτι που δεν το εγκρίνει ο Κύριος. Μπορεί να ζητάμε κάτι που δεν είναι η ώρα να το πάρουμε. Κάθε φορά που ζητάμε, όσο σοβαρό και αν είναι και δεν μας το δίνει, να έχουμε απόψη μας ότι μας δίνει κάτι ασυγκρίτως καλύτερο από εκείνο που τους δάμε εμείς. Κοιτάξτε, δώστε μου λεφτά, λέει ο παράλυτος. Όχι, εγώ θα σου δώσω όχι χρήματα, ασυγκρίτως καλύτερο από το έδωσα. Αυτό ήταν και εκείνος. Εμείς του ζητάμε το Α, εκείνο μας δίνει το Β, πολλές φορές χωρίς να καταλαβαίνουμε, που είναι ασυγκρίτως καλύτερο. Διάβαζα, και ας το προσέξουμε καλά, πάρα πολύ καλά, όλοι μας. Λέει, η πιθανόν αγωγή του Θεού μπορεί να είναι εις βάρος μας, η αγωγή του Θεού. Σαν τη γιατρό που βάζει νηστέρι και κόβει και πονάς. Να ξέρεις, έτσι λέει κάποιος Άγιος Σερ Ιγκοσλάβος, να ξέρεις ότι ο παράδεισος που ζητάς εσύ εδώ στη γη είναι καλύτερος από τα βάσανα, όχι, τα βάσανα που σου δίνει ο Θεός είναι καλύτερα από τα βάσανα που σου δίνει ο Κύριος. Εσύ ζητάς ευτυχία και ο Κύριος κατά το ανθρώπινο, όπως βλέπουμε εμείς, είναι δυστυχία. Είναι ασυγκρίτως καλύτερα, λέει. Αλλά το καταλαβαίνεις. Που ζητάει λεφτά, του δώσε το καλύτερο. Εδώ είναι κάτι πολύ καλύτερο. Θαύμα μπροστά στα μάτια όλων. Όλοι εξαπλάγησαν και αυτοί που τους συνέλαβαν και τους απείλησαν. Να μην ξαναμιλήσει το όνομα του Χριστού. Έτσι είπαμε την περασμένη φορά. Τους απείλησαν. Το μηδόλος φέγγεστε το ονόματι αυτού. Προσέξτε, μη σας ακούσουμε, καθόλου να μπιάσετε το όνομα αυτού σωστό, του Ιησού. Το μηδόλος φέγγεστε. Καθόλου. Το καταλαβαίνω καθόλου. Και βέβαια, έδωσε την απάντηση ο Απόστολος Πέτρος. Εμείς θα πειθαρχήσουμε στον Θεό και όχι σε εσάς. Αν εσείς θεωρείτε ότι είναι καλύτερο να πειθαρχούμε σε εσάς, δεν γίνεται έτσι. Πειθαρχούμε σε αυτό που μας έπλασε. Ήταν ευκαιρία, μεγάλη ευκαιρία, αφού ο κόσμος έμεινε έκθαμβος από το θαύμα, να ανοίξει το στόμα του, από το καθόλου φθέγεστε, και να κηρύξει. Μόνο να βάλουμε τη λογική μας, μόνο να βάλουμε τη λογική μας. Το φέγγεστε, η ομιλία που έκανε ο Απόστολος Παύλος δηλαδή, από τον καθόλου που του είπε, η οποία τράβηξε χριστιανούς και βαπτιστήκανε αμέσως μετά, πώς έγινε χωρίς θεία παρέμβαση,
αφού ήταν ψαράς, αφού ήταν αγράμματος, αφού για να τολμήσει να ξεμητήσει πρώτης καθόντα και πνεύματος, φοβόταν και τη σκιά του. Έτσι μας λένε τα Ευαγγέλια. Και τη σκιά του φοβόταν. Εδώ τώρα το βλέπουμε να ομιλεί και να έχει θάρρος και να φωνάζει στο Θεό, μάλλον περισσότερο κυθαρχούμε παρά σε άνθρωπο. Θέλω να δούμε τι ακριβώς είπε στο ακροατήριό του μετά το θαύμα, που είναι, το έχω διαβάσει πάρα πολλές φορές, ειλικρινά, έχω τώρα 15 μέρες που διαβάζω, ξαναδιαβάζω, δεν το χορτιανώ. Ξέρω εγώ για ποιο λόγο, για να μην πάω παρακάτω. Λοιπόν, να τα ακούσουμε. Ιδών δε Πέτρος απεκρίνατο προς τον λαόν, αφού ο Απόστολος Πέτρος είδε τον λαόν, μετά το θαύμα, απάντησε. Άνδρες Ισραηλίτε, τι θαυμάζετε επί τούτο, γιατί έχετε πάθει έκπληξη και θαυμάζετε για το θαύμα αυτό. Ή μην τι ατεγγίζετε ως ιδία δυνάμη ή ευσεβία απεποιηκώσει του περιπατήν αυτών, γιατί μας κοιτάτε σαν να κάναμε το θαύμα με τη δική μας δύναμη, σε ιδία δυνάμη, ή χάρη στην ευσέβεια που έχουμε έγινε το θαύμα. Ούτε το ένα ισχύει, ούτε το άλλο ισχύει. Λέει, το ξαναδιαβάζω. Τι θαυμάζετε επί τούτο, και τι θαυμάζετε για αυτό το θαύμα. Ή μην τι ατεγίζετε, γιατί μας κοιτάτε, τι ατεγίζετε, τι μας κοιτάτε. Ως ιδία δυνάμη, σαν να έγινε με τη δική μας δύναμη, η ευσέβεια, ήταν ευσεβής, αφού λατρεύανε τον Κύριο, πεποιηκώσει του περιπατών αυτών, κάναμε αυτό να, εμείς να περπατάει με τη δική μας δύναμη, με τη δική μας ευσέβεια. Αυτό, βγάλετε το από το μυαλό σας, αυτό σημαίνει. Βλέπετε, βλέπουμε μάλλον όλοι μαζί, όλοι. Ολόκληρο θαύμα που δεν είχε ξαναγίνει. Έκανε ο ψαράς. Πολύ σωστά είπε εκείνος που καθόμαστε στη Βιθρέμα πάνω και συζητάγαμε, που προφανώς μπορεί, λέει, να πήγαινε τα ψαράκια του από τη θάλασσα στη ταβερνούλα που καθόταν άνθρωποι να τα πουλήσει. Για σκεφτείτε τη διαφορά τώρα. Αυτό που έκανε αυτή την πράξη για να ζήσει, τώρα το βλέπεις να μιλάει και να τραβάει κάτω από τα χείλη του λαό και να μένει σαστισμένος. Ο εν Θεώ άνθρωπος είναι τώρα, ο δια Ιησού Χριστού πορευόμενος και φωτισμένος από το Πνεύμα του Άγιον. Λέει, πέμψω ημί το παράκλητο, θα σας στείλω το παράκλητο, το Άγιο Πνεύμα. Εκείνος θα σας πει τι θα πείτε και τι θα κάνετε. Εκείνος θα σας πει. Δεν κάνανε κάτι προσωπικό. Άρα λοιπόν, σωστά μιλάει και λέει, μη μας κοιτάτε και μας θαυμάζετε σαν να εμείς θα είμαστε που κάναμε το θαύμα. Ούτε εμείς είχαμε κάτι από πριν και το προσφέρουμε την ευσέβεια που εσείς μπορεί να απολογίζετε. Όλα αυτά ανοθενεστεί από τον Ιησού Χριστό, καταβαίνουν πανδόρημα τέλειων. Μας κολακεύει ο διάβολος στο σταύρο μας. Όταν κάτι πούμε καλό ή κάτι κάνουμε καλό, Αναγία μου Χριστέ μου, τα ξέρουμε όλα σταύρο. Όλα, όλα τα ξέρουμε. Κατά όλα τα ξέρουμε. Και δεν αφήνουμε τον άλλο μιλήσει. Από τον εαυτό μου παίρνω παράδειγμα. Μην έχετε καμιά απορία, βλέπω τον εαυτό μου. Δεν χρειάζεται να μου πει άλλος κάτι, τα ξέρω. Λοιπόν, λέει,
όχι με τη δική μας δύναμη. Άρα, τίποτα δικό μας. Ούτε με τη δική, χάρη στη δική μας ευσέβεια. Όχι, και αυτή δεν είναι η δική μας. Δωρεάν. Ό,τι έχουμε, μας το έχει δωρήσει. Δικό του δώρο, από τον ουρανό. Άρα λοιπόν, τι λέει εκεί, φέραμε που ήρθαμε, να το πούμε αλλιώς. Όχι. Θα πάρουμε που θα φύγουμε. Όχι, τίποτα. Τίποτα, πολύ δεν ζητώ. Γιατί προς τι λοιπόν, να μπαίνει εδώ ο αιωσφόρος και να έχουμε λόγο ότι κάτι κάνουμε ή κάτι λέμε. Αφού γυμνοί ήρθαμε, γυμνοί και θα φύγουν. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει λόγος. Λέγει ο Άγιος Τίχωνας και ο Άγιος Παΐσιος. Αν υπάρχει μία αρετή που ο Θεός αναγνωρίζει, γιατί εδώ πρόκειται και για ταπείνωση, ή δεν είναι έτσι. Για ταπείνωση, βέβαια. Δικό μας δεν είχαμε, βλέπετε κάτι να γίνεται, δικό του είναι. Ο Ιησούς Χριστός, Αυτόν, κοιτάξτε, Αυτός τα έδωσε. Λοιπόν, αφού λοιπόν δεν φέραμε τίποτα, η ταπείνωση είναι η πρώτη αρετή. Είναι αγκαλιά με την αγάπη. Γιατί εδώ και ταπείνωση δείχνουν και αγάπη κάνανε οι Άγιοι Απόστολοι. Δύο πράγματα. Μας είπαν αγκαλιά. Και επαναλαμβάνω αγάπη, γιατί κάνανε έργο αγαθό, περπάτησε ο παράλληλος, και ταπείνωση. Τι ατενίζεται ως η δία δυνάμει η ευσεβία πεποιηκώσει, σαν να το κάναμε με τη δύναμή μας ή χάρη στην ευσεβιά μας. Όχι. Και αυτά ξένα ήταν, δώρα είναι. Αυτό είναι το σκεπτικό του χριστιανού. Αυτή είναι η βάση που ξεκινάμε. Και αν είχαμε ταπείνωση, δεν το βουλώναμε και τελείως. Εν πάση περιπτώσει, προχωράω παραπέρα. Συνεχίζει λοιπόν με αυτή την ευκαιρία και λέγει ο Θεός Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ, ο Θεός των πατέρων ημών, τα καταλαβαίνετε αυτά νομίζω, εδόξασε τον παίδα αυτού Ιησού. Αυτός εδόξασε το παιδί του, λέει. Ο Θεός αυτόν τον Ιησού που είναι παιδί του, τον ξέρανε ότι ήταν ότι το Χριστό. Άλλωστε, 3 χρόνια μέσα στα θαύματα έζησε το Ισραήλ. Άλλωστε, και το σταυρώσανε κιόλας. Άλλωστε, και αναστήθηκε κιόλας. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, λέει, αυτός δόξασε το παιδί του. Κοίταξε τι απλό κήρυγμα που κάνει. Είναι παιδί του. Του Θεού, ο Ιησούς, παιδί του, πιανού του Θεού, άρα το παιδί του Θεού είναι Θεός. Αλλά επειδή πήρε σάρκα, είναι και ως ανθρώπου, Θεός και άνθρωπος. Θεός στον Πατέρα, Υιός στον Πατέρα, άρα είναι Θεός, Υιός ανθρώπου της Παναγίας, άρα είναι και άνθρωπος. Αυτό διδάσκει. Να το γνωρίζετε ότι αυτός επετέλεσε το θαύμα που εδόξασε, που δοξάστηκε από τον πατέρα του. Άρα λοιπόν τον Ιησού που είναι παιδί του, συνεχίζει λέει εδώ πέρα, όν ημείς παρεδόκατε αυτόν τον Ιησού, σεις τον παραδώσατε. Και τον και ειρνήσαστε και τον αρνηθήκατε. Κατά πρόσωπο Πιλάτου, μπροστά στο Πιλάτου, τι να θέλετε απολύσω, Βαραβάν ή σου το λεγόμενο Χριστό. Και τι είπατε εσείς, τους λέει, να τι είπατε, να αφήσει το Βαραβά ελεύθερο και να σταυρώσεις τον Ιησούν, όν εσείς παραδόκατε. Ακούστε να δείτε. Αυτό ισχύει γιατί η Γραφή δεν μιλάει.
για εκείνη την εποχή, είναι αιώνιο το κύρος της Αγίας Γραφής, ουδέποτε εκπίπτει. Ίσχυε τότε, ίσχυε μετά, ίσχυει σήμερα και όσο υπάρχει ο κόσμος, η Αγία Γραφή είναι το βιβλίο του Θεού. Δεν χάνει την αξία και το κύρος της. Λοιπόν, και τι το λέω εκείνο. Τον παραδώσατε εσείς το Πόντιο Πιλάτο, αφού τον αργηθήκατε. Εγώ θέλω να σταθώ, γιατί ελέγχομαι και την ώρα που το διάβαζα πολλές φορές, γι' αυτό και στέκωσα το πράγμα και ελέγχομαι. Θα πεις, τον παρέδωσες στον Κύριο εσύ για να σταυρωθείς. Εσύ τι λες να σταυρωθείς. Μπορεί να με παραδώσαμε προσωπικά, αλλά με τα έργα μας, όταν δεν κάνουμε τα έργα που λέει ο Θεός, για να το λες. Ναι. Τον παραδίνουμε και εμείς. Και μόνο ένα, να έχουμε μόνο ένα που τα γεννάει όλα και που λέγεται εγωισμός, που δεν τον ελέγχουμε κάθε κάστη δεν τον ελέγχουμε τον εγωισμό, είναι, φτάνει μόνο αυτό για να πάει κανείς στην κόλαση, δεν χρειάζεται παραπάνω. Είναι όταν είσαι εγωιστής, αργείσαι τον Κύριο, πέρα για πέρα, τον αργείσαι τον Κύριο. Βάζεις το εγώ σου και κάνεις τη δουλειά σου. Θέλω να πω το εξής. Για αυτή την κατάντια που έχουμε εμείς σαν Έλληνες, την πορεύεται από το κακό στο χειρότερο, έχουμε ασχοληθεί να δούμε αν μπορούμε εμείς να συμβάλλουμε στη διόρθωση του κόσμου. Ή πως θέλει μόνο ο Α, ο Β, που κάνει τα έργα εις βάρος της Ελλάδος. Ένα όπλο που έχουμε και είναι το μοναδικά σοβαρό όπλο, σοβαρό, είναι η προσευχή. Όμως, έχουμε την αίσθηση ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εμείς θα σώσουμε την Ελλάδα. Είναι η συνήθις τοποθέτηση που κάνουν σχεδόν όλοι οι άνθρωποι. Αλήθεια. Εάν είναι από τα 40 ξεκίνησε άτομα ο... Στα Σόδομα και τα Γόμορα ο... Πες το, ναι. Ο Λότ. Και ο άλλος. Ναι. Λέει, άμα είναι 40, σώζονται τα σώμα και το κόμμα. Και έφτασε μόνο στην οικογένειά του. Και αυτή με το ζόρι. Και αυτή με το ζόρι, απεδείχθη στη συνέχεια. Με το ζόρι και η οικογένειά του. Πρέπει να ξέρουμε ότι μικρά ζύμη, λέει ο Απόστολος Παύλος. Λίγο ζυμαράκι, αλλά αρκεί να είναι ζυμαράκι. Να είναι καθαρό, να είναι ζυμωμένο ωραία και λοιπά το ζυμαράκι, φτιάχνει όχι μόνο μια σκάφη, πολλές σκάφες από ζυμάρι. Μεγάλο φύραμα ζυμιεί, λέει ο Απόστολος Παύλος. Πολύ ζυμάρι φτιάχνει. Άρα δεν υπάρχει και το λίγο ζυμαράκι. Κινδυνεύει και αυτό να χάσει την ισχύ του. Αυτό λέει ο Κύριος, εάν το άλλα σπορανθεί, τι να ληστήσετε. Από το λάτι χάσει την γραμμή του. Λέει, πάω, λέει, και βλέπω τους χριστιανούς και είναι χειρότερα από μένα. Έτσι λέει, πολύ πολλοί κόσμος. Το λέγει το πράγμα. Το λέγει το πράγμα. Μια φορά είχαμε, όταν ήμουν στη θεολογία, τότε, φαντάσου τώρα, είχαμε κάποιους μαύρους από την Λουκάντα, είχαμε και σπουδάσαμε. Λέει, εμείς ήρθαμε εδώ για να δούμε Ορθοδοξία και Χριστό και την είπαμε τη μούρη μας. Θα κάναμε και αυτό που πιστεύουμε δηλαδή. Φανταστείτε τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, πρέπει να έχουμε υπόψη μας με αφορμή, λέει, αυτόν που εσείς παραδώσατε, αυτόν που εσείς αρνηθήκατε. Εμείς λοιπόν παραδώσαμε σε αυτούς
που σήμερα κυβερνάμε, τα ιερά και τα όσια, τα παραδώσαμε και τα γκρεμίζουν. Γιατί ο Κύριος έδωσε, μας έδωσε το εντολή ο Κύριος και είπε «Μη δότε τα Άγια εις κυσί». Αυτά που είναι Άγια, όχι στα σκυλιά κίνες και τα γουρούνια. Γιατί ρίξωση, θα τα προτσίσουν. Είναι και, επαναλαμβάνω, πράξη επαναλαμβανωμένη. Εμείς έχουμε τον πρώτο λόγο που μπορούσαμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους μας. Πρώτο λόγο. Εμείς παραδίδουμε τα αίρα και τα όσια, εμείς αρνούμεθα τον Χριστό με τα έργα μας, με τα δικά μας έργα. Συνεχίζω. Να ρωτήσω. Μετά. Ημείς δε των Άγιων και δίκαιων ειρνήσαστε. Προσέξτε. Τον Άγιον Ιησού και το δίκαιο, όχι με την έννοια του δικαίου μοιράζει τα 10, δίνει 5 και 5, αλλά ότι είναι Πανάγιος. Αυτό σημαίνει Πανάρετος. Άγιος σημαίνει εδώ Πανάρετος. Όχι όλες τις αρετές επάνω του. Αυτό λοιπόν που είναι Άγιος και δίκαιος, τον αρνηθήκατε και ειτήσαστε άνδρα φωνέα χαριστήνε. Είπατε, σταύρωσέ τονε και ζητήσατε να κάνει χάρη ο Πιλάτος σε φωνιά. Σε φωνιά. Πολλές φορές ακούμε να λένε οι άνθρωποι, προσέξτε, ότι τέρμα το καλό, όλα βουλιάζουν πολλές φορές. Σε αυτή την πραγματικότητα, στην πραγματικότητα, δεν πρέπει να κάνουμε συγκατάθεση εμείς και να λέμε, ξέρεις, βουλιάζουμε όλοι μαζί. Θα το πούμε εκείνο το πράγμα μόνον όταν δεν έχουμε να στηριχθούμε σωστά. Εγώ θα αναφέρω το κλασικότατο εκείνο, που είναι πολύ κλασικό. Κοιτάξτε να δείτε. Ένας από τους μεγαλύτερους εγκληματίες της εποχής του Χριστού ήταν ο ληστής, στα δεξιά του. Ένας από την μία, ένας από την άλλη. Ο ένας από τα αριστερά έβλεπε μόνο σκοτάδι. Μόνο σκοτάδι. Και βλαστημούσε τον Χριστό. Ο άλλος όμως, εδώ είναι το αξιοπερίεργο, να βλέπει άνθρωπο ο εκδεξιών στο σταυρό επάνω, αιμόφυλτο, μέσα στο αίμα βουτυγμένο, να πονάει στο σταυρό επάνω, πονούσε αφόρητα στο σταυρό επάνω. Λένε οι πατέρες, ο πόνος του δεν υπήρχε μέτρο να μετρηθεί. Δεν υπήρχε μέτρο να μετρηθεί. Να φωνάει στον πατέρα του ο Κύριος, Ινί, λαμάσα μπαρθαλή, έλα πατέρα να με βοηθήσεις, γιατί δεν αντέχω άλλο σαν άνθρωπος. Και μέσα σε αυτή τη θέση που βρισκότανε, να μπορεί να ξεπεράσει όλα αυτά ο εκδεξιών ληστής και να του πει «Σε παρακαλώ σήμερα και εμένα πάρε με στη βασιλεία σου, νήστη μου Κύριε, τη βασιλεία σου». Δεν είναι καθόλου μικρό πράγμα. Να δεις ένα λιωμένο στους πόνους να βογκάει, θα λέγαμε, να ζητάει βοήθεια και να τον ακούς τον άλλο, νίσθητή μου Κύριε, έτη βασιλεία σου. Τη θέση του ληστή και τη θέση του αλλουνού ληστή. Ένα πλήθος κόσμου τον αρνείται, είναι μία τοποθέτηση που δεν θέλει να αναγνωρίσει τη θεότητά του. Η άλλη θέση είναι
αυτού που πονάει, που υποφέρει, που είναι φτωχός, που είναι δυστυχής, όμως διακρίνει ότι είναι ο Θεός που θα σώσει τον κόσμο. Αυτή είναι μια μόνιμη και αιώνια τοποθέτηση των ανθρώπων. Στη μία είναι ένα πτήθος κόσμου, ουά! Κατέβα λοιπόν του φωνάζαμε σταυρό. Αυτή είναι, αυτός είναι ο κόσμος, ο πολλής. Η άλλη είναι λίγη, ένας ήταν εκεί. Και έλεγε, σώσε με και πάμε στον παράδεισο. Μην θέλουμε να προβάλλουμε δικαιολογίες ότι ο πολλής κόσμος πάει στραβά, άρα θα πάμε και εμείς στραβά. Υπάρχει όμως, βλέπετε μονάδα, ληστείς παρακαλώ μια ζωή, μια ζωή. Εκεί μένουν και οι πατέρες γεμάτοι θαυμασμό, βλέπουν τον ληστή το δεξιά που στεκόταν και λέει, κοίταξε ρε παιδί μου, να το πω στη γλώσσα μας, κατόρθωσε να ληστεύσει από τα χέρια του Χριστού του παράδεισου. Με τον τρόπο που φέρονταν. Τώρα μπορείς να πεις κάτι πριν συνεχίσω. Ναι, ήθελα να ρωτήσω, όταν ήρθε το Άγιο Πνεύμα στους μαθητές, παραμείναν άνθρωποι. Βέβαια. Έτσι, γιατί βέβαια. Όταν τον Πέτρο πήγαν να τους σταυρώσουνε, δίλιασε και έφυγε. Ήταν και πριν πρώτο Άγιο Πνεύμα το σωτό. Όχι, πήγαν να τους σταυρώσουν και λέει πριν τον Χριστό και του λέει πού πας, του λέει, λέει πάω πάρω τη θέση σου, θα σταυρωθώ εγώ. Και εκείνη στον Πέτρο του σταυρώσανε. Ποιο λέγω. Δεν καταλαβαίνω σαν πιστεύω. Γιατί εγώ δεν θα σε παρακολουθήσω. Λέω ο Πέτρος. Ναι. Όταν ήταν να το σταυρώσουν στο τέλος. Τον Πέτρο. Ναι. Έτσι επίσης να καταλάβατε. Ναι. Δίλιασε. Ναι. Ωραία. Και πήγε να φύγει και βρήκε λέει τον Χριστό στον δρόμο. Δεν τα ξέρω αυτά τα πράγματα. Ξέρεις αυτά. Όχι δεν τα ακούω. Δεν τα ξέρω. Δεν τα ξέρω. Το έχω διαβάσει. Δεν ξέρω αν μου το βρίσκω εδώ για να μπορώ να κάνω το πιστό. Όχι. Αυτά που έχω δει από εδώ ή από αλλού, σου λέω εδώ, δεν το γνωρίζω αυτό το πράγμα. Ναι, παιδί, μπορώ να ρωτήσω κάτι. Ναι. Για το θέμα του Ποντίου Πιλάτου. Γιατί όταν απαγγέλουμε το πιστεύω και φτάνουμε στη λέξη που λέμε σταυρωθέντατε επί Ποντίου Πιλάτου. Ναι. Γιατί οι πατέρες τότε που συνέθεσαν το πιστεύω, δεν πρόσθεσαν για τη λέξη σταυροθέντατε επί αδίκου δικαστού Ποντίου Πιλάτου. Γιατί δεν το τονίζω ότι αδίκως σταυρώθη υπό του Πιλάτου. Γιατί εσύ εδώ καταλαβαίνεις ότι στον Ποντίου δεν καταλαβαίνεις. Εδώ η γραφή φωνάζει ότι αφού λέει ήθελα να του χαριστεί ο Πιλάτου, αλλά άκουσε τον κόσμο. Τον ευρύκε 6 φορές αθώο. Κι όμως τον κατέδικασε. Αφού φοβήθηκε. Αυτό που λες δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί. Γιατί δεν έχει νόημα. Άδικος ήταν ο θάνατος. Οι πατέρες δεν βρίζανε. Τελείωσε. Όχι. Είναι φράση βαριά. Επί Ποντίου Πιλάτου είναι αρκετό. Λοιπόν. Εσείς λοιπόν τον Άγιο και Δίκαιο προσέξτε. Τους το τονίζει, ήταν και Άγιος και Δίκαιος. Είχαν αποδεικτικά στοιχεία, πέρα για πέρα. Τα τόσα θαύματά του και η γλώσσα του δεν είπε κάτι ποτέ κακό. Του μουργούσαν και οι ίδιοι ότι ουδέποτε ράδισε ένα άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος. Λοιπόν, είναι ή δεν είναι Άγιος και Δίκαιος. Γι' αυτό τους το τονίζει εδώ πέρα. Λέει λοιπόν τώρα, τον αρχηγό της ζωής, ο Απόστολος Πέτρος ήταν αυτός, στο ακροατήριό του, τον αρχηγό της ζωής του δίνει το χαρακτηρισμό. Αυτός είναι ο δημιουργός της ζωής. Αυτός είναι ο χορηγός της ζωής. Αυτός είναι ο αρχηγός της ζωής. Λοιπόν, τι τον κάνατε τον αρχηγό της ζωής? Όν ο Θεός ήγηρε εκ νεκρών. Αυτόν που ο Θεός τον ήγηρε εκ νεκρών. Εδώ μπορεί να δεχτώ απορία. Λέει, τον θανατώσατε λέει τον Άγιο και τον Δίκαιο Ιησού. Και βέβαια εννοεί ως άνθρωπο τον θανατώσατε, γιατί προσέλαβε, άμα μπορούσα να καταλάβουμε εκείνο που θα πω τώρα, είναι μεγάλη υπόθεση, πιο μεγάλη υπόθεση. Όταν γίνεται ο Χριστός
άνθρωπος από την Παναγία, δανείζεται σάρκα τη δική μου, τη δική σας, όλου του κόσμου των γενναιών που έρχονται, για να τη σώσει, και για να τη σώσει παίρνει το δικό μας αυτό και σταυρώνεται και πονάει. Ο Κύριος δεν πρέπει να πονάει. Ό,τι υπέφερε είναι αυτό που έπρεπε να πάθουμε εμείς. Αλλά εμείς δεν το αντέχαμε και το πράγμα, που δεν είναι. Να σηκώσουμε αμαρτία δική, δεν μπορούμε να σηκώσουμε τη δική μας σηκώσουμε. Όχι του κόσμου όλου, που σήκωσε ο Κύριος, ο έρωτη αμαρτία του κόσμου, λέει ο Θεός ήγηρε, τον ανέστησε, τον Κύριο που ήταν, που σταυρώθηκε και τάφη σαν άνθρωπος. Εδώ ξέρετε το παλιός, η ίδια η θεότητά του τον ανέστησε, γιατί ο Κύριος σαν Θεός είναι ενωμένος με τον Πατέρα, ενωμένος και με το Άγιο Πνεύμα, είναι μία θεότητα, αυτή ανέστησε τον άνθρωπο Ιησού από τον τάφο. Λέει ήγηρε εκ νεκρών, τον σήκωσε, του λέει στους Εβραίους να καταλάβουν. Και λέει ου ημείς μάρτυρες εσμένου. Αυτής της πραγματικότητας εμείς είμαστε μάρτυρες. Να ακούστε μας, σας τα λέμε. Τα είδαμε με τα μάτια μας. Τα είδαμε με τα δικά μας μάτια. Και τώρα έρχεται στο θέμα του θαύματος. Και επί την πίστη του ονόματος αυτού και με την πίστη στο όνομα του Ιησού, εν το όνομα του Ιησού έγινε και περιπάτη, με την πίστη στο όνομα του, τον αναστήσαμε, τον σηκώσαμε από την παραλυσία αυτό. Τον παράλυτο με το όνομα του Ιησού, αλλά πίστευε ο άνθρωπος και σηκώθηκε. Χωρίς πίστη δεν γίνεται τίποτα. Και έδωσε μάλιστα λέει παρακάτω, εστερέωσε το όνομα αυτού. Το όνομα λέει του Χριστού, του Ιησού Χριστού, τον εστερέωσε. Οι πατέρες όλοι φωνάζουν. Έχω εκεί στο τάμπλετ που ανοίγω και ακούω τον Άγιο Κοφίλιο που λέει θα λέτε συνεχώς Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, τον έτσι, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού είναι καταπέλτης στο διάβολο. Δεν του επιτρέπει να κουνηθεί. Θυμάμαι τον Άγιο Παΐσιο που έκανε νυχτερινή προσευχή με τον Κύριο στο Ελεησόρμα και είδε λέει τον πειρασμό, όχι λίγο παραπάνω, φώναζε ο πειρασμός, δεν με αφήνει ο καλόγερος να περάσω να πάω λέει, στην Πάτρα στο καναβάλι, έλεγε. Τον εμπόδισε τον Κύριο στο Ελεησόρμα. Με στα βγαίνει το γυμασίου αυτά τα πράγματα που ακούτε τώρα. Και προσέξτε να δείτε κάτι, και ίσως εδώ τελειώσουμε, αν είναι δυνατό, έχουμε λίγο ακόμα. Λέγει, και νυν αδερφοί, αφού ανέφερε το έγκλημα που κάνανε, τη Σταύρωση, και πόσο δύναμη έχει το όνομα του Κυρίου, αυτό να μας είναι συντροφιά πάντοτε το όνομά του. Πάντοτε το όνομά του. Λέει λοιπόν, και τώρα αδέρφια, τους ονομάζει αδέρφια, είδα, γνωρίζω καλά, το είδα σημαίνει, γνωρίζω καλά, ότι κατάχνια ανεπράξατε. Ότι δεν ξέρατε, είχατε άγνοια και κάνατε αυτά όλα που κάνατε. Βλέπετε ότι, και ο Απόστολος Παύλος το ίδιο έκανε στην Αθήνα που ήρθε. Λέει, ήρθα εδώ λέει στην Αθήνα και είδα λέει, ότι έχετε έναν άγνωστο Θεό. Λοιπόν, δεν τους είπε κατευθείαν, ξέρει, είστε δολάτρες. Είδα έναν άγνωστο Θεό, άρα δεν το γνωρίζετε. Έχετε άγνοια, να σας το πω εγώ. Και εδώ το ίδιο κάνει και ο Απόστολος Πέτρος. Το ίδιο Άγιο Πνεύμα θα γίνει. Δεν είναι άλλο Άγιο Πνεύμα, ένα και μόνο. Και εδώ λέει, από άγνοια τον σταυρώσατε, τον Ιησού Χριστό. Άγνοια είχατε. Άρα, αν πιστέψετε και εσείς συγχωρήστε και σωζόσαστε. Αρκεί να γνωρίσεις αυτό που κάνεις, το κάνεις από άγνοια και διορθώνεσαι. Αυτό το θέμα τονίζει εδώ πέρα.
και φωνάζει τώρα «Μετανοήσατε ουν και επιστρέψατε εις το εξαλειφθήνε ημών της αμαρτίας». «Με καταλαβαίνετε», τους λέει, «το κάνετε από άγνοια». Αφού το καταλαβαίνετε αυτό που σας λέω και κατανοείτε ότι ήταν πράγματι έργο εγκληματικά κακό, αλλάξτε. Ακολουθήστε τον Χριστό και θα πάρετε την άφεση από το ίδιο τον Κύριο που εσείς σταυρώσατε. Γιατί είναι πολύ έλεος και πολύ άσπρος. Και λέει τώρα εδώ, αυτό μας ενδιαφέρει πολύ, να μετανοήσετε, λέει, για τις αμαρτίες σας, όπως αν έλθωσι καιρή αναψύξεως. Ας το προσέξουμε. Λέει, για να έρθουν καιροί ξεκούραστοι, που λέμε ανάψυξη, που λέμε, έτσι δεν είναι. Πάμε κάπου για αναψυχή, για να ξεκουραστούμε. Λέει, αν μετανοήσετε και πιστέψετε και λάβετε την άφεση, θα έρθουν και καιροί που θα ακουφιστείτε. Και αποστείλει των προκεχειρημένων και χειρισμένων ημί Ιησού Χριστόν. Σου λέει, ήρθε, σταυρώθηκε, αναστήθηκε, αναλήφθηκε, αλλά αποστείλει, θα το ξαναστείλει πάλι, το προκεχειρισμένο. Ξέρετε τι σημαίνει προκεχειρισμένο? Πριν γίνει ο κόσμος, τον είχε έτοιμο να το στείλει, γιατί ήξερε που θα φτάσει ο άνθρωπος. Τον είχε έτοιμο, τον είχε προχειροτονήσει. Προχειροτονήσει τον Κύριο ως Υιό του που θα σώσει τον κόσμο. Αυτό λοιπόν θα το ξαναστείλει, λέει, πάλι, θα το ξαναστείλει πάλι. Και συνεχίζω. Προσέξτε κάτι. Προσέξτε πάλι. Τι στον όρο, παιδάκι μου, δεν είναι ανάγκη να το ακούω. Λοιπόν, παιδιά, εδώ και τελειώνω. Ον αυτόν τον Υιό του, τον Ιησού, δι ουρανών μεν δέξαστε άχρη χρόνων. Αυτός που ο Ιησούς λοιπόν που κηρύττουμε τώρα, που κηρύττω εγώ Απόστολος Πέτρος τώρα τη στιγμή αυτή, τον δέχτηκε ο ουρανός. Δεν ανέβηκε στον ουρανό. Ουρανών δέξαστε, δι τον ουρανό δέξαστε. Πρέπει να τον δεχτεί ο ουρανός. Και τον δέχτηκε ο ουρανός. Τον είδα, λέει, οι Απόστολοι να αναλαμβάνεται δια της αλήψεως να ανεβαίνει στον ουρανό εν μέσω στρατιάς αγγέλων. Και να προσέξουμε. Άχρη τον δέχτηκε ο ουρανός, τον δέχτηκε ο ουρανός, το τονίζω αυτό το πράγμα, άχρη χρόνων αποκαταστάσεως πάντων. Μέχρι τότε που ο Θεός θα αποκαταστήσει την τάξη στο σύμπαν. Το αντιλαμβανόμαστε, κύριε Πέτρο. Στο σύμπαν περιμένουμε. Δεν περιμένουμε. Προσδοκώ ανάσταση. Νεκρό. Τότε θα γίνει η τελεία αποκατάσταση. Ό,τι διδάσει η Εκκλησία είναι βασισμένα εδώ. Άχρη χρόνων μέχρι τότε που αποκαταστάσεως πάντων. Θα αποκαταστήσει ο Θεός τα πάντα χωρίς να υπάρχει ούτε ο πειράζον ούτε ο πειραζόμενος. Τότε θα είναι όλα στα χέρια τα δικά του, τότε δεν θα έχει δύναμη ο πειρασμός, τότε θα βασιλεύει η αγάπη σε εκείνους που είναι σωσμένοι. Θυμάμαι ένα ώρα που διάβασα, ρε παιδιά, εγώ τα καλά τα δέχομαι, όσο απίθανα και αφαίρονται. Ακούστε τι είδα στο τάμπλετ. Ένα φυσικό επιστήμονα, δεν θυμάμαι ποιο κανάλι είναι, ψάχνω να το βρω και δεν μπορώ να το βρω τώρα. Ποιο κανάλι είναι, τον είχαν καλέσει, γιατί είχε ο άνθρωπος από ότι αφηγείται στο κανάλι, πεθάνει. Φυσικός επιστήμονας. Λέει εκείνος, εγώ τον ονομάζανε άθεο, αλλά λέει στη συζήτηση που είχε, δεν υπάρχει άθεος, αθεΐζον, εκείνος που παριστάνει τον άθεο, λέει. Ποιος μπορεί να πει, γίνανε μόνο τους αυτά. Πριν να πει ότι αυτή η εκκλησία χτίστηκε μόνη της. Λοιπόν, λέει αυτός τώρα, λέει,
Το ρωτάει η δημοσιογράφος, πες μας τι είδες εκεί που πήγες. Αυτό που κράτησα εγώ και μ' αρέσει. Λέει, δεν μπορώ να περιγράψω. Και μου ήρθε ο Απόστολος Παύλος, που λέει, πήγα, αλλά δεν μπορώ να σας τα περιγράψω. Αλλά αυτό που μπορώ να πω, είπε, αυτό που μπορώ να πω μόνο, και είναι όντως έτσι τα πράγματα, όταν έφυγε η ψυχή από το σώμα μου, δεν ήθελε να ξαναγυρίσει με τίποτα. Με τίποτα. Και εκεί που πήγα, έπνεε, θα το πω στη γλώσσα δική μας, άνεμος απόλυτης ελευθερίας και αγάπης. Γι' αυτό δεν ήθελα με κανέναν τρόπο να ξαναγυρίσω. Απόλυτης ελευθερίας και αγάπης. Βλέπετε, η ψυχή έχει το δικό της ασύρματο. Δεν είναι γι' αυτό εδώ το ασύρματο. Αυτό το ασύρματο έχουν καλλιεργημένο οι Άγιοι. Λέμε στον Αγίος Παΐσιος, βρέκε το ασύρματό σου πάντα μπροστά σου και μίλα με τον Θεό. Οι Άγιοι μιλάνε με τον Θεό κατευθείαν. Λοιπόν, λέει, έζησα στιγμές απόλυτης ελευθερίας και αγάπης. Και μετά και όταν ήρθε η ψυχή μου στο σώμα κάτω. Αλλά ήθελε ο Κύριος, λέει, να έρθω, να μετανοήσω, να αλλάξω ζωή. Και συμπλήρωσε. Τι κρίμα που τόσα χρόνια μάθαινα τα παιδιά σχολείο θεωρίες, όχι λανθασμένες, λέει, άχρηστες, εντελώς άχρηστες. Αυτές που διδάσκουν, αυτοί που δεν πιστεύουν. Έτσι. Άλλαξα κατεύθυνση, λέει, και διδάσκω στα μαθήματα μου, φυσικός είναι, Χριστό. Λέγεσαι τι θα τα πεις. Πάμε σε αυτά που λέτε τώρα. Γιατί ναι, ο Θεός που συζητούσαν μεταξύ τους, επί κομμουνισμού στη Ρωσία, ταξίδευαν δύο Ρώσοι του κόμματος και γυρίζει ο ένας και λέει στον άλλο, καλά Βλαντίμιρε, να μην υπάρχει Θεός. Μα αν υπάρχει όμως μία της χειρής, εμείς οι άθεοι την έχουμε βαμμένη. Έτσι την έχουμε. Βαμμένη την έχουμε. Εντάξει, μπράβο, εντάξει. Ήταν και ο Βλαντίμιρος. Ωχ, Παναγία μου, Χριστέ μου. Λοιπόν, γελάω και δεν μπορώ. Τάκη, δεν σύλλω. Ώστε λοιπόν, ακούστε, τελειώνω, δεν έχω από το κατέρα, τονίζω αυτό που έχουμε εδώ πέρα. Όλα όσα έχει πει ο Κύριος έχουν γίνει. Όλα. Δεν τα βλέπει μόνο ο Κύριος που δεν ασχολείται. Άμα ασχολείσαι, σας το πω και την περασμένη φορά, με σταματήσανε συνάδελφοι δύο κάπου και μου κάνανε ερωτήσεις. Ρε παιδιά τους, λέω. Αυτές οι ερωτήσεις απαντώνται όταν ο άνθρωπος στη ζωή του έχει με αυτά ένα ασχόληση και προσπαθεί να έρθει κοντά σε εκείνα τα πράγματα, οπότε παίρνει την απάντηση από τα ίδια τα πράγματα. Τώρα εσείς με ρωτάτε, στο δευτερόλεπτο επάνω σας δώσω απάντηση που δεν την καταλάβετε. Πρέπει να έχεις επικοινωνία με εκείνα τα πράγματα. Χωρίς επικοινωνία δεν τα καταλαβαίνεις. Και μου πάνε, ναι, έχεις δίκιο, μου πάνε. Βέβαια. Εσύ του λέω, διδάσκεις τι μαθηματικά, φυσικά, τι κάνεις. Αυτά έκανες πράξη για να τα διδάξεις τα παιδιά. Όχι χωρίς να έχεις κάνει πράξη, να του πεις παιδί μου, έλα να το μάθεις. Δεν μαθαίνει με τίποτα. Ποια επιστήμη, ποια τέχνη, χωρίς έργο, μαθαίνεται. Καμία. Πρέπει να τα ζήσει και τα πράγματα. Δεν μιλάγανε. Δεν μιλάγανε καθόλου. Λοιπόν, από όλα αυτά που είπαμε, αυτό που κήρυξαν οι Απόστολοι ήταν το όνομα του Ιησού Χριστού, ότι είναι Θεός. Και έγινε άνθρωπος. Και τα λοιπά, όσα γνωρίζουμε γύρω από το πρόσωπο του ανθρώπου Ιησού και της ιδιότητάς που αναστήθηκε. Και τέλος τους δίνει το αυτό και λέει, ακούστε με, αυτός ανέβηκε στον ουρανό, αλλά θα ξανακατέβει. Θα ξανακατέβει για να αποκαταστήσει την τάξη. Τι λέει εκεί η τάξη, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλου. Τότε θα έρθει η τάξη στον κόσμο. Μόνο, επαναλαμβάνω, μόνο βιωματικά παίρνουμε απαντήσεις. Θεωρητικά δεν παίρνουμε τίποτα. Τίποτα απολύτως. Δίνεις ελεημοσύνη, σου δίνει απάντηση ο Θεός.
Κάνεις προσευχή, σου δίνει απάντηση ο Θεός. Αλλά όταν το καταλαβαίνει το πράγμα, εσύ που το ζεις το καταλαβαίνεις. Πώς θα το κάνεις το πράγμα τώρα. Ο άλλος ακούει Άγιο και δεν πιάνει τίποτα από εκείνο. Εσύ μπορείς σε επικοινωνία με τον Άγιο και τον βλέπεις και σου κάνει αυτό που εσύ ζεις μπροστά και το καταλαβαίνεις, εσύ το καταλαβαίνεις μόνο. Ο άλλος δεν σου δεν καταλάβει. Χωρίς να έρθει σε επαφή και επικοινωνία. Όχι, με τίποτα. Τελείωσα. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Θέλω κάτι άλλο. Εσύ δεν κάνεις με κανένα ρωτήμα και να φύγουμε. Κανένα μηδέν. Λοιπόν. Για κάτω προσευχή. Τι βάζουμε. Έλα. Τι θέμα. Το όνομα του Ιησού. Το όνομα του Ιησού. Εις το όνομα του Ιησού. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Πάτε ημών που ετήσεις ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, και εκεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερα, και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίαμε τις οφειλές και εμείς ελέγεις ημάς πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς τα πόντου του Ιερού. Διευκόλου των Αγίων Πατέρων Πατέρων, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέγχου και σώσου ημάς. Αμήν. Την άλλη Τετάρτη, πάλι θα μας είναι καμιά.